Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, με την Εκκλησία τι θα γίνει? Διότι εδώ έχω την αίσθηση υπάρχει μία διαπραγμάτευση για το αυτονόητο, και όταν το αυτονόητο ισχύει για όλους τους υπόλοιπους, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε δυσκολία. Είδαμε εικόνες παρά την απαγόρευση να μπαίνουν σε εκκλησίες, να κοινωνάνε μαζί με τα παιδιά. Και δες... Πρώτα, επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στους... Μου επιτρέπετε, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ελάτε. Ωραία. Επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι επιτελούν ένα κομμάτι του έργου που έχει απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή η κοινωνία, διότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, πρέπει να έχουμε τη συντροφιά, την παρέα και την καθοδήγηση, και γι' αυτό χρειαζόμαστε να είστε υγιείς εκεί και να σας βοηθούμε κι εμείς όσο μπορούμε, χωρίς την παρουσία μας δηλαδή, να παραμείνετε. Και κύριε Παπαδημητρίου, το πιο σημαντικό ξέρετε ποιο είναι, νομίζω, αυτές τις ημέρες, επειδή το καλύτερο ρεπορτάζ το ξέρετε κι εσείς, είναι ίδιο, ο κόσμος, οι πολίτες. Σωστό. Πολλές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από τους επιστήμονες και από το Υπουργείο Υγείας, πάρθηκαν μετά από βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν. Σωστά. Στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, με τις πλημμυρισμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέντρα, με αποτέλεσμα να έχουμε την άμεση παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε να κλείσουν οι παραλίες, εφόσον ο κόσμος δεν συμμορφώνεται ως προς τον συνωστισμό. Και προηγήθηκαν και άλλα τέτοια μέτρα. Ναι, ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τα μηνύματα, παίρνει χιλιάδες μηνύματα όπως παίρνουν όλοι, και είμαι βέβαιος ότι αυτά του δίνουν την αφορμή να πάρει και τις αποφάσεις πολύ γρήγορα. Καλά κάνει. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει και η πλήρης υποστήριξη των αντιπολιτεύσεων. Και πάμε καλά. Ως προς αυτό το σημείο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα, το ζήτημα με την Εκκλησία, επειδή είναι ζήτημα πίστης και τα πιστεύω του καθενός είναι πάντοτε ιερά και δεν τα αλλάζουμε ποτέ, πρέπει να το δούμε, να το δει η ιεραρχία. Η ιεραρχία είναι υπεύθυνη να δώσει αυτές τις οδηγίες. Τώρα, αν η ιεραρχία επιμείνει σε μία άποψη που φαίνεται τις προηγούμενες μέρες να επικράτησε, εκεί βεβαίως την τελική απόφαση την έχει, το είπε ήδη στο πρόσφατο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, την τελική απόφαση την έχει η πολιτεία. Είμαστε συντεταγμένη πολιτεία, υπάρχει ιεραρχία στην πολιτεία και άρα η απόφαση θα ληφθεί, εάν υπάρξει μια διαφωνία, από την πολιτεία. Πιστεύω όμως ότι η ίδια ιεραρχία κινείται σε μια κατεύθυνση σωστή και θα πάμε σε μια σωστή απόφαση σύντομα. Μην ξεχνάτε ότι είναι μέρες ιδιαίτερες για εκείνους που πιστεύουν, που θέλουν να πάνε στην Εκκλησία. Νομίζω ότι λύθηκε το ζήτημα της Θείας Κοινωνίας ήδη στην πράξη και έτσι πρέπει να είναι, και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε μπροστά μας να τελειώσουν οι ευχαριστίες, έχουμε μπροστά μας το Πάσχα. Μακάρι να έχουμε ξεμπερδέψει πιο γρήγορα, αλλά δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Άρα θα δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται και θα ληφθούν οι αποφάσεις που χρειάζεται. Πάντως, μια παρατήρηση, αφού λέτε ότι είναι θέμα πολιτείας, ίσως κάποιος θα πει γιατί δεν έγινε νωρίτερα, γιατί δεν φροντίσαμε νωρίτερα να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα. Σωστά. Και στις εκκλησίες. Σωστό είναι. Αφού το τελικό λόγο έχει πολιτεία. Ναι, και είμαι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα γρήγορα. Αλλά σε ζητήματα πίστης, εγώ, ξέρετε, είμαι λίγο δογματικός, θα έλεγα. Μπορεί να μην συμμερίζομαι ορισμένα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν θα πήγαινα στην εκκλησία αν ήμουν πιστός αυτή την εποχή. Πρέπει να μάθουμε να προφυλάσσουμε εαυτόν και αλλήλους. Αυτό είναι και το πνεύμα, άλλωστε, της ίδιας της θρησκείας, και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε μια θεολογική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Η Εκκλησία μέσω της ιεραρχίας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της χωρίς παρέμβαση της κυβέρνησης. Η δάλωση πολιτεία θα πρέπει να πάρει τις δικές της, είναι προφανές. Κύριε Κατσούγαλε, τι λέτε? Μα ακούστε, πρέπει να ξεχωρίσουμε το θέμα πίστης, που προφανώς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, προφανώς ανάγεται στη σχέση που έχει καθένας με την θρησκεία και με τη λατρεία, και την υποχρέωση της πολιτείας να πάρει μέτρα για τη δημόσια υγεία. Τα μέτρα για τη δημόσια υγεία είναι απρόσωπα. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός. Επομένως, δεν δικαιολογείται από μεριάς της πολιτείας να μην εφαρμόζει μέτρα γενικής εφαρμογής. Είναι κάτι που περιμένουμε να γίνει. Είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, γιατί ορισμένοι υπουργοί, ακόμα και πρόσφατα, είχα μια συζήτηση με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εξακολουθούν να επιμένουν σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτή τη γενικά ορθή που υποστήριξε ο κύριος Παπαδημητρίου. Όμως, είπαμε, μπροστά σε συνθήκες κρίσης θα πρέπει να ενεργήσουμε ενωμένοι, με σεβασμό προφανώς και στην Εκκλησία
και στις θρησκευτικές πεπιθήσεις όλων των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν πρόκειται για θέμα πίστης εν προκειμένου, πρόκειται για ζήτημα εφαρμογής γενικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.